Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στη Βέρεια, στην Ημαθία, όπως και σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόλη και χωριό, απευθυνόμαστε σε κάθε εργάτη, άνεργο, βιοπαλαιστή, αγρότη, επαγγελματία, σε κάθε γυναίκα και νέο παιδί της λαϊκής οικογένειας, για να συμπορευτούμε σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για να βαδίσουμε πλάι-πλάι στους αγώνες, στο κίνημα, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του χρόνου τον Οκτώβρη και βεβαίως στις βουλευτικές εκλογές, είτε γίνουν αυτό το φθινόπωρο, είτε την άνοιξη του χρόνου. Σε όλους και όλες εσάς που ανησυχείτε για αυτή την κατάσταση, που όλο και πιο συχνά λέτε «φτάνει πια, δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει», σας λέμε καθαρά, ναι, κάτι πρέπει να γίνει για να δυναμώσει η εργατική λαϊκή πάλη, για να πολλαπλασιαστούν οι εστίες αντίστασης, για να φέρουμε στο επίκεντρο τις δικές μας λαϊκές ανάγκες. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά για να μην μείνει για άλλη μια φορά η ανησυχία σιωπηλή, να μην εγκλωβιστεί ξανά σε προηγούμενες επιλογές στο όνομα μιας ψεύτικης αυταπάτης επιλογής κάποιου δήθεν μικρότερου κακού που οδηγεί πάντα σε ένα μεγαλύτερο κακό και μας γυρίζει ξανά πίσω διαψεύδοντας τις προσδοκίες του λαού μας. Το ζήσαμε αυτό πολλές φορές στο παρελθόν μέχρι σήμερα. Για να μην σκορπίσει, λέμε, πάλι η αγανάκτηση, να μην γίνει εκ νέου στήριξη σε παλιούς και διάφορους νέους σωτήρες που πάντα απογοητεύουν τελικά, αφοπλίζουν, αδρανοποιούν το λαό μας. Γιατί η αποστολή όλων αυτών, και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και άλλων, είναι πώς θα διασωθεί η εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου, η εξουσία δηλαδή των οικονομικών συμφερόντων που υπηρετούν όλοι αυτοί. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για να γίνει η ανησυχία, η αγανάκτηση, συλλογική έκφραση, οργάνωση, δράση μέσα στο σωματείο, μέσα στους συλλόγους, μέσα στις επιτροπές αγώνα, μέσα στους μαζικούς φορείς της γειτονιάς. Για να βάλουμε εμπόδια στα χειρότερα, για να κερδίσουμε ανάσες ανακούφισης και το πιο σημαντικό, να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ξέρουμε πως πολλοί από εσάς προβληματίζεστε αν υπάρχει τελικά εναλλακτική για το λαό. Σας λέμε καθαρά, υπάρχει. Και αυτή δεν βρίσκεται μέσα στο σύστημα της εκμετάλλευσης, αλλά στην πάλη, στον αγώνα ενάντια του, που βάζει δηλαδή στο στόχαστρο τις κυβερνήσεις του, τα αστικά κόμματα, τις συμμαχίες τους και την ίδια την εξουσία τους. Και αυτή η εναλλακτική για το λαό βρίσκεται μόνο στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, που είναι ρεαλιστική, γιατί ρεαλιστικό είναι ό,τι υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, δηλαδή της εργατικής τάξης, του λαού μας και όχι των λίγων, των καπιταλιστών. Ρεαλιστικό σήμερα, στον 21ο αιώνα της έκρηξης της τεχνολογίας και της επιστήμης, είναι ο εργαζόμενος να έχει σταθερή δουλειά με δικαιώματα, να έχει ένα καλό μισθό, να εργάζεται λιγότερο και να απολαμβάνει περισσότερα, να έχει κοινωνική ασφάλιση, καλή σύνταξη. Ρεαλιστικό είναι όλοι να απολαμβάνουμε δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ολόπλευρη δωρεάν μόρφωση για τα παιδιά μας, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον και χωρίς το φόβο, την ανασφάλεια που προκαλεί πλέον η απειλή μιας πιο γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης. Αν
όλα αυτά τα κόμματα του κεφαλαίου, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι λοιποί, τα προσπερνούν ή τα χλεβάζουν, ισχυριζόμενοι ότι τάχα δεν είναι ρεαλιστικά, ότι είναι έξω από τα όρια του εφικτού αυτά που λέει το ΚΚΕ. Αυτό γίνεται γιατί ο δικός τους ρεαλισμός χωράει μόνο σε ό,τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο, τους λίγους. Γιατί το εφικτό στο δικό τους πολιτικό σχέδιο είναι μόνο ό,τι υπηρετεί τις επενδύσεις και τα κέρδη των λίγων καπιταλιστών. Γι' αυτό κάθε διεκδίκηση, κάθε εργατικό λαϊκό αίτημα σκοντάφτει κάθε φορά πάνω στον τοίχο των ονομαζόμενων αντοχών της οικονομίας. Η οικονομία τους, η καπιταλιστική οικονομία δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αντέχει τις επιδοτήσεις, αντέχει τα κρατικά και ευρωπαϊκά πακέτα χρηματοδότησης για επενδύσεις ομίλων, αντέχει να δίνει φοροαπαλλαγές και νέα προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο, δεν αντέχει όμως τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, την κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, την διαγραφή χρεών για τους ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων, τις αυξήσεις των κοινωνικών δαπανών, τη στήριξη όλων όσων αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Ακόμα και όταν υπόσχονται ότι θα ανοίξει μια χαραμάδα, ότι κάτι θα δοθεί για ανακούφιση, μια μικρή έστω βελτίωση της ζωής του λαού, έρχεται και την κλείνει το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Μια με την κρίση του, την άλλη με την πανδημία, τώρα με έναν πόλεμο και με μια νέα κρίση που βρίσκεται πρώτων πυλών. Και αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα ομολογούν τα δικά τους επιτελεία, ευρωπαϊκά και διεθνή. Μάλιστα, ορισμένοι, για να περιγράψουν τι έρχεται, μιλούν ακόμα και για τυφώνα. Όταν λοιπόν σου λένε πως έρχεται τυφώνας, δεν περιμένεις να κάθεσαι στα αυγά σου. Παίρνεις τα μέτρα σου, εξοπλίζεσαι, οχυρώνεσαι για να τον αντιμετωπίσεις. Και σήμερα έχουμε και την πείρα, έχουμε και τη γνώση από την προηγούμενη δεκαετή βαθιά κρίση. Έχουμε και τα εφόδια για να εξοπλιστούμε, έχουμε και τον τρόπο να οχυρωθούμε. Για να μην πληρώσουμε εμείς πάλι τα σπασμένα μιας νέας κρίσης, προκειμένου να βγει ξανά αλόβητο το μεγάλο κεφάλαιο και η εξουσία του. Μιλούν για τυφώνα, γιατί οι οικονομικές εξελίξεις δείχνουν πως ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη βρίσκονται μπροστά σε νέα οικονομική κρίση, ενώ αυξάνει η πιθανότητα σοβαρής επιβράδυνσης συνολικά της διεθνούς οικονομίας. Μιλούν για τυφώνα γιατί βλέπουν πως στην πορεία της οικονομίας επιδρούν σημαντικά και οι κυρώσεις του ιμπεριαλιστικού πολέμου που συνεχίζεται στην Ουκρανία, ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, τον ΗΠΑ του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και της Ρωσίας από την άλλη, γιατί συνεχίζεται και οξύνεται η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων της ενέργειας. Επιδρά όμως και η ίδια η παράταση του πολέμου στην Ουκρανία, που ήδη συμπλήρωσε 100 μέρες και κανείς δεν ξέρει πόσες ακόμα. Στην πορεία της οικονομίας επιδρούν όμως και οι προβλέψεις πιθανής επέκτασης του πολέμου και σε άλλες εστίες, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στον Περσικό κόλπο. Πρόσφατες είναι οι απειλές της Ρωσίας στη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, μετά και την άρνησή τους να δώσουν άδεια στο αεροσκάφος του Λαυρόφ να διασχίσει τον εναέριο χώρο τους με προορισμό τη Σερβία. Παράλληλα, ενισχύεται η τάση οικονομικού διαχωρισμού δύο μεγάλων σφαιρών επιρροής. Από τη μια πλευρά είναι η ευρωατλαντική σφαίρα επιρροής, με ηγετική δύναμη εδώ οικονομική και στρατιωτική της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και από την άλλη είναι η υποδιαμόρφωση ευρωασιατική,
όπου εκεί δεσπόζει οικονομικά η Κίνα και στρατιωτικά η Ρωσία. Την ίδια ώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία κυρίως, αλλά και οι άλλες χώρες βλέπουν να επιδεινώνεται η θέση τους στον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Γι' αυτό και οξύνονται όλες οι αντιθέσεις τους. Επιβεβαιώνεται αυτό που ήδη ζουν όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, πως η εκδήλωση της κρίσης συνοδεύεται από σημαντική άνοδο του πληθωρισμού, της ακρίβειας και όχι από πτώση των τιμών που ήδη πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Όσο και αν προσπαθούν τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμφανίσουν μια εικόνα ενότητας, δεν τα καταφέρνουν, γιατί από παντού προβάλλουν οι μεγάλες, οι οξυμένες αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ποιες επιλογές πρέπει να ακολουθήσουν και στην ενεργειακή και στην δημοσιονομική και στην νομισματική πολιτική τους. Οι αντιθέσεις τους αφορούν επίσης και τις ιεραρχήσεις και τον αναπροσανατολισμό των πόρων των κοινοτικών κονδυλίων. Αφορούν, για παράδειγμα, τις επενδύσεις για το LNG, το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσει το ρώσικο φυσικό αέριο. Αφορούν επίσης και την διαπάλη που διεξάγεται για κάποια ανακούφιση των επιχειρήσεων και των λαϊκών νοικοκυριών, καθώς και τους όρους αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας. Όμως τα περιθώρια για νέα πακέτα προσωρινής οικονομικής στήριξης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Τι έχει περιοριστεί? Η δυνατότητα που είχαν στο προηγούμενο διάστημα να ακολουθήσουν την λεγόμενη επεκτατική πολιτική, ιδιαίτερα για τα υπερχρεωμένα κράτη όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες για έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, μέσα μάλιστα λέει στο 2022, ψεύτικες ελπίδες δίνει επίσης για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, λες και η ελληνική οικονομία είναι σε καμιά γυάλα αποκομμένη από τις συνολικότερες εξελίξεις. Βέβαια, όλα αυτά τα λέει για να τα ακούσει το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί ο λαός πραγματικά ξέρει και τι ζει και τι τον περιμένει. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός πραγματικά ξέρει και τι ζει και τι τον περιμένει. Και όλα αυτά που του λέει ο Μητσοτάκης, πως μέσα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον στόχος είναι η Ελλάδα να καταστεί πόλο σταθερότητας και προόδου, δεν είναι απλά γελία, αλλά είναι και πολύ επικίνδυνα. Για ποια σταθερότητα μιλάνε όταν μέρα με τη μέρα ο κίνδυνος να γενικευτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μεγαλώνει? Και δεν είμαστε πλέον στην αρχή, όπου θα μπορούσαν να πούν και μια κουβέντα παραπάνω, λέμε ρε αδερφέ, για να κοροϊδέψουν τέλος πάντων και το λαό, για να στοιχηθεί πίσω από αυτό το ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, να αποδεχτεί και να συμμετέχει σε αυτή την εμπλοκή τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, δηλαδή να γίνει συνένοχος στο έγκλημα. Είμαστε 100 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και με 100 τρόπους λογαριάζεται πλέον η ελληνική εμπλοκή σε αυτό το μακελιό. Η ελληνική κυβέρνηση, με την ανοχή, αν όχι με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τα έχει δώσει όλα. Στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα, ελληνικά εδάφη, θάλασσες, πολεμικό υλικό, ακόμα και στρατιωτικές δυνάμεις, παιδιά του ελληνικού λαού, στέλνονται στο μέτωπο προς την Ουκρανία και γύρω από την Ουκρανία. Είμαστε 100 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου και 100 φορές έχουν καταρρεύσει τα επιχειρήματά τους. Και τι δεν μας είπαν? Πως έτσι λέει στηρίζουν το λαό της Ουκρανίας. Όμως αυτό που στηρίζουν είναι τα σχέδια του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, σε βάρος του λαού της Ουκρανίας. Λένε πως έτσι πολεμάνε τον αναθεωρητισμό. Μόνο
που οι μεγαλύτεροι αναθεωρητές είναι οι σύμμαχοί τους, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που με τη μεζούρα του πολέμου χαράζουν σύνορα, διαλύουν χώρες. Την ίδια μεζούρα κρατάει και η Ρωσία στην Ουκρανία. Μας είπαν πως η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μας θωρακίζει απέναντι στις απειλές, στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Τι βλέπουμε αυτή τη θωράκιση όταν πετάνε τα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο και πάνω από την Αλεξανδρούπολη? Τι διαβάζουμε και την ακούμε στις ολοένα και πιο προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν και των υπουργών του? Για να μην μιλήσουμε για τις δηλώσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων συμμάχων τους, που όλοι μαζί με ένα στόμα, μια φωνή λένε βρείτε τα, γιατί στόχος τους είναι να μην απειληθεί η Ευρωατλαντική συνοχή απέναντι στον αναθεωρητισμό της Ρωσίας. Λένε βρείτε τα αυτοί που κάνουν πλάτες απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Αυτοί που δεν αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα, αλλά μόνο λέει νατοϊκό έδαφος, νατοϊκές θάλασσες, και τώρα σπρώχνουν σε επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο και αλλού. Σε αυτές τις συνθήκες που η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας μεγαλώνει, που τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών που είναι ψηλά στις απαράδεκτες αξιώσεις της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αποστολή επιπλέον πολεμικού υλικού αλλά και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την άμυνα της χώρας, όπως προειδοποιούν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στρατιωτικοί. Ακόμα περιμένουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε διατυπώσει δημόσια και στη Βουλή και στο Ριζοσπάστη για την τεράστια ποσότητα πολεμικού υλικού που έχει σταλεί στην Ουκρανία, και μάλιστα με περισσότερες από 20 εναέριες αποστολές. Ερωτήματα που αφορούν τις πάνω από 2.000 ρουκέτες, αδειάζοντας ακόμα και αποθήκες νησιών του Βόρειου Αιγαίου. Για τα 3 και πλέον εκατομμύρια φυσίγγια, τους δεκάδες πανάκριβους αντιαεροπορικούς πυράβλους Stinger, τα χιλιάδες βλήματα πυροβολικού και τους φορητούς αντιαρματικούς πυράβλους, με το κόστος όλων αυτών των πυραμαχικών να προσεγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και βέβαια με την επικείμενη τώρα αποστολή των δεκάδων ελληνικών τεθωρακισμένων που θα αποσυρθούν από μονάδες νευραλγικής σημασίας για να αντικατασταθούν όποτε και αν από τα γερμανικά, που στην κυριολεξία σαπίζουν στη Γερμανία εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αποστολή πολεμικού υλικού τεθωρακισμένων στην Ουκρανία είναι μια ακόμα απόδειξη ποιον υπηρετούν και πρακτικά τα εξοπλιστικά προγράμματα που πληρώνει και έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είμαστε 100 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου και ήδη αποδεικνύεται τι εννοούσε η κυβέρνηση όταν έλεγε ότι η εμπλοκή συνιστά μια νέα ευκαιρία. Το ακούσαμε να το περιγράφει ο Μητσοτάκης στους Έλληνες εφοπλιστές, στο τμήμα δηλαδή αυτό του κεφαλαίου, που θα κάνει χρυσές δουλειές με την μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου στο όνομα της απεξάρτησης από το φυσικό αέριο. Για ευκαιρίες μιλούσαν και στην κρίση, για ευκαιρίες μιλούσαν και στην πανδημία, για ευκαιρίες μιλάνε και τώρα στον πόλεμο, και είδαμε πώς αυτές οι τραγικές καταστάσεις για το λαό, για τους λίγους, τους καπιταλιστές, αποτέλεσαν χρυσή ευκαιρία για να υλοποιούν οι κυβερνήσεις μία-μία τις απαιτήσεις όλων αυτών. Και
ο νομός Συμμαθίας προσφέρει πολλά τέτοια παραδείγματα. Ποιοι πληρώνουν τελικά τη λιπετηρή για να τη βγάλει καθαρή το κεφάλαιο και τα κέρδη του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Νηματουργία Βαρβαρέσο στην Άουσα, που με το μεγάλο αγώνα τους διεκδικούν το αυτονόητο, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα μηνών και να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Παρόλα αυτά, η εταιρεία με τις πλάτες φυσικά της κυβέρνησης συνεχίζει την τακτική της απληρωσιάς στα δεδουλευμένα και τον έναντι αντί του μισθού. Παράλληλα, χρησιμοποιούν όλο το αντεργατικό τερατούργημα που έκτισαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ πιο πρόσφατα. Ένα οπλοστάσιο που ενισχύθηκε και με τον νόμο Έκτρωμα Χατζηδάκη για να βάζει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, να βγάζει παράνομες καταχρηστικές τις απεργίες και τους αγώνες των εργαζομένων. Τέτοια είναι η δικαιοσύνη τους. Όταν πρόκειται να κηρύξει μια απεργία παράνομη και καταχρηστική, αυτή η δικαιοσύνη χρειάζεται μόλις λίγες ώρες. Όταν όμως πρόκειται για τα δεδουλευμένα των εργαζομένων, οι οποίοι τα διεκδικούν και μέσα στα δικαστήρια, τότε κινείται με ρυθμούς χελώνας και ακόμα χειρότερα. Τέτοια είναι η δικαιοσύνη που ξέρει με τις αποφάσεις της να βάζει την εταιρεία σε καθεστώς προστασίας από κατασχέσεις των περιουσιακών στοιχείων, όπως και για τις οφειλές στη ΔΕΗ, όμως την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι της ίδιας εταιρείας δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και απειλούνται με διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, έχει παγώσει τις οικονομικές απαιτήσεις των εργαζομένων ως προς τα δεδουλευμένα, όπως και το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας. Την ίδια ώρα, βέβαια, η παραγωγή συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς για να καλυφθούν όλες αυτές οι πωλήσεις. Και ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει απλόχερα τη μεγάλη εργοδοσία σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων που την είχαν μπουκώσει με προνόμια και χρηματοδοτήσεις, αρνείται να δώσει έκτακτο οικονομικό βοήθημα μέσω του ΟΑΕΔ στους εργαζόμενους που κυριολεκτικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινής επιβίωσης. Όμως οι εργαζόμενοι σε κανένα χώρο και στο Βαρβαρέσο δεν είναι μόνοι τους σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Στον ίδιο δρόμο βαδίζουν και οι εργαζόμενοι άλλων κλάδων, άλλων επιχειρήσεων, που δεν κάνουν πίσω, δεν λυγίζουν, βαδίζουν μπροστά γιατί ξέρουν πως μόνο τότε μπορεί έστω κάτι να κερδίσουν. Στον ίδιο δρόμο βαδίζουν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ που χρόνια δίνουν ένα μεγαλειώδη αγώνα. Της Κόσκο που βήμα το βήμα κατοχυρώνουν μικρές νίκες. Οι εργαζόμενοι της E-Food που ματέωσαν τα σχέδια της εργοδοσίας και συνεχίζουν. Και αν το παράδειγμα ήταν ένα ή δυο το πολύ πριν λίγο καιρό, τώρα σήμερα είναι πάρα πολύ περισσότερα. Είναι δεκάδες και πρέπει να γίνουν φωτεινός σηματοδότης για όλους τους εργαζόμενους. Όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εποχιακά στα διαλογιστήρια, στα διαλογητήρια, στα κονσερβοποιεία της περιοχής σας. Ποιος, ποια κυβέρνηση, ποιο κράτος μπορεί να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους εργάζονται από έναν έως τέσσερις μήνες το χρόνο και σύμφωνα με τους δικούς τους αντεργατικούς νόμους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΟΑΕΔ για να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας. Ή ακόμα και αν ξεπεράσουν τον παραπάνω σκόπελο, ο ΟΑΕΔ
θέτει και άλλα εμπόδια, όπως το πλαφόν των 400 ημερών επιδότησης τα τελευταία χρόνια. Επομένως, τελικά, οι όποιοι δικαιούχοι εντάσσονται για μικρό χρονικό διάστημα στο Ταμείο Ανεργίας ή και καθόλου. Ποια κυβέρνηση, ποιο κράτος μπορεί να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τα σχετικά φίλτρα, ενώ δεν συγκεντρώνουν ούτε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τα ελάχιστα ένσημα που παίρνουν. Καμία τέτοια αστική κυβέρνηση δεν πρόκειται να τους στηρίξει, όποια κι αν είναι αυτή, γιατί όλες, μα όλες, νομοθετούσαν, νομοθετούν εναντίον τους. Όπως ποτέ δεν στήριξαν και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, που δουλεύουν τώρα με 16 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, σε συνθήκες πραγματικής γαλέρας. Και τώρα τους συκοφαντούν και από πάνω, γιατί λέει δεν πάνε να δουλέψουν στις γαλέρες τους για λίγα ψίχουλα. Τόσο άθλοι είναι. Ποια κυβέρνηση, αλήθεια, στήριξε τους αγρότες και εδώ στην Ιμαθία, τους δενδροκαλλιεργητές στα Ροδάκινα, τα κεράσια, τα νεκταρίνια και τα άλλα φρούτα που παράγει η πατρίδα μας? Ποιος τους στήριξε όταν είδαν το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα μετά το εμπάρκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία το 2014 και τα αντίμετρα που πήρε η Ρωσία ενάντια σε εισαγωγές αγροτικών προϊόντων όπως τα επιτραπέζια Ροδάκινα? Ακόμα και τώρα, ποιος θα τους στηρίξει με την εκτείναξη του κόστους παραγωγής στα εφόδια, στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, που κάνει ακόμα δυσκολότερη την προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καλλιεργητικής περίοδου? Βέβαια, την ίδια ώρα, οι βιομήχανοι, για παράδειγμα, στην παραγωγή κομπόστας, είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται σημαντικά αυτή την περίοδο, όταν η παραγωγή συμπύρινων Ροδάκινων παραδίδουν το προϊόν τους σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές. Οι αγρότες παραδίνουν την παραγωγή τους χωρίς να γνωρίζουν την τιμή που θα πάρουν, ενώ πληρώνονται 3-4 μήνες και βάλε μετά, με τις υποχρεώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ, στο ρεύμα, αλλού να τρέχουν. Πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όταν δεν υπάρχει κατώτερη εγγυημένη τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει και ένα κέρδος που θα τους επιτρέψει να ξανακαλλιεργήσουν και να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους με αξιοπρέπεια? Όταν ο ΕΛΓΑ δεν ασφαλίζει την παραγωγή από τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως και δεν αποζημιώνει τους αγρότες σε περίπτωση καταστροφής στο 100% της ζημιάς? Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτό θα επιφέρει ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να εγκαταλείψουν τη γη τους, να συγκεντρωθεί αυτή πάλι σε λίγα χέρια, σε λίγους μεγαλοαγρότες, σε καπιταλιστικές εταιρείες δηλαδή που δραστηριοποιούνται και στην αγροτική παραγωγή. Γιατί το κόμμα μας στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλλεστών αγροτών για να μην ξεκληριστούν από τη γη τους, για να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα αγροτικό σπίτι, για να μην κατασχέσει η τράπεζα χωράφια ή σπίτια βιοπαλλεστών αγροτών. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στη Βέρεια, σε ολόκληρη την Ιμαθία, όλοι και όλες, από το μετερίζι του ο καθένας και η καθεμιά, μπορούμε να ενισχύσουμε τον αγώνα για μέτρα υπεράσπισης του εργατικού, του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Όλοι και όλες πρέπει να βάλουμε πλάτη στον αγώνα για την επιβίωση των λαϊκών νοικοκυριών, για να μην ξαναζήσουμε ό,τι ζήσαμε στην προηγούμενη κρίση και ακόμα χειρότερα. Για να απαιτήσουμε καμιά
διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους μεγάλους λογαριασμούς, διαγραφή χρεών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες και μαζί με αυτά γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως είναι για παράδειγμα τα είδη διατροφής. Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά, λαϊκά νοικοκυριά, για τους φοιτητές, για τις μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης. Κατάργηση του ένφια για τα λαϊκά νοικοκυριά που παρά τη μείωση που υπόσχονταν σε πολλούς, πάλι στους περισσότερους ήρθε φουσκωμένος. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ αποτελούν πραγματική ανακούφιση του λαού μας, ακριβώς γιατί βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική του Διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πράσινη μετάβαση, την οποία με συνέπεια προωθούν και στηρίζουν από κοινού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και λοιπές δυνάμεις. Αυτή η περιβόητη πράσινη μετάβαση σε απλά ελληνικά σημαίνει επιπλέον παραπέρα εμπορευματοποίηση των δασών, των ορεινών όγκων, των θαλασσών μας, δηλαδή όλου του φυσικού πλούτου και κάλους της χώρας. Το ότι οι θειασότες της πράσινης μετάβασης σηκώνουν ψηλά και τη σημαία δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος είναι μόνο για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Η μόνη σημαία που κρατάνε γερά αυτή δεν είναι αυτή της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά εκείνη των μεγάλων κερδών των πράσινων επιχειρηματιών για να κάνουν τις πράσινες business τους. Και στην περιοχή της Σημαθίας έχουν κάνει την εμφάνισή τους αυτές οι πράσινες business, όπως συμβαίνει με τα αιωλικά πάρκα στο Βέρμιο, όπου με τις ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες και με αυτές που πρόκειται να εγκατασταθούν, μετατρέπεται σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας με πολλαπλές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενάντια στα συμφέροντα συνολικά του λαού της περιοχής. Μαθαίνουμε μάλιστα πως τα ίδια σχέδια έχουν και για τον ορεινό όγκο των Πιερίων. Τίποτα δεν τους σταματά και μάλιστα ολόκληρες περιοχές που μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων παραδίδονται σε επιχειρηματίες για να γίνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, και ενώ όλοι μιλούν πλέον για την πιθανότητα επισιτιστικής κρίσης, και ενώ όλοι ξέρουμε πως η χώρα μας έχει και το κλίμα, έχει και τις εκτάσεις, έχει και το αγροτικό δυναμικό να παράγει αγροτικά προϊόντα για να θρέψει το λαό της και να κάνει και εξαγωγές. Εμείς επιμένουμε να καταθέτουμε μέσα στο λαό τις προτάσεις μας για την ενέργεια, που απαντούν σε αυτό που όλοι ονομάζουν ενεργειακή κρίση. Μόνο που αυτές οι προτάσεις βρίσκονται σε σύγκρουση με τη στρατηγική και την πολιτική που ακολουθούν όλοι οι άλλοι και ας τσακώνονται τώρα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις οι δικές μας θέτουν στο επίκεντρο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων, πράσινων φόρων εννοείται, και του χρηματιστηρίου ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου, για να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που έχει η χώρα μας και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί πανάκριβο εμπόρευμα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μετεκλογικές συνεργασίες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ήδη ψήνονται. Και
ανεξάρτητα πώς θα σερβιριστούν και ποιος τελικά θα κάτσει στο κυβερνητικό τραπέζι από αυτούς, το μενού είναι ήδη έτοιμο. Αφορά έναν προς έναν τους στρατηγικούς στόχους του κεφαλαίου, που πέρα από τις αναγκαίες διαφορές τους για να απευθύνονται στο λαό, στο τέλος όλοι τους στέλνουν τον ίδιο λογαριασμό στο λαό. Πρώτος κοινός στόχος τους, όλων τους, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που κατευθύνεται όμως μόνο στους μεγάλους ομίλους, αλλά θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, όπως πλήρωσε πριν και τα μνημόνια τους. Δεύτερος κοινός στόχος είναι η πράσινη μετάβαση, για να προχωρήσουν οι πράσινες επενδύσεις με πρόσχημα, όπως έλεγα πριν, την προστασία του περιβάλλοντος, που λόγω και του πολέμου της Ουκρανίας επιταχύνεται, στέλνοντας ξανά το φουσκωμένο λογαριασμό και εδώ της ενέργειας στα λαϊκά στρώματα. Τρίτος κοινός στόχος τους και πολιτική τους είναι η ενεργή εμπλοκή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει μετατρέψει τη χώρα μας, ιδιαίτερα το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ, έχει μετατρέψει το λαό μας σε στόχο αντιπίνων, εμπλοκή βέβαια που ακουμπά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τους επικίνδυνους συμβιβασμούς για τα κυριαρχικά δικαιώματα που ετοιμάζονται. Αυτοί οι κοινοί στόχοι τους αποτελούν τον πυρήνα των προγραμματικών δηλώσεων μιας τέτοιας πιθανής επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης, η οποία, από ό,τι δείχνουν και οι δυσίωνες εξελίξεις στην οικονομία αλλά και τα ελληνοτουρκικά, θα έχει περισσότερες δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό, βλέπετε, δεν φτάνει μόνο ένα αστικό κόμμα, χρειάζεται από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και δεύτερο, για να μοιραστούν μαζί την ευθύνη της αντιλαϊκής διαχείρισης. Το έχουμε πιάσει το υπονοούμενο βέβαια. Ο ένας μετά τον άλλον, Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, έχουν αρχίσει να μιλάνε για συνεργασίες. Τραβάτε με κι ας κλαίω, που λέει και ο λαός μας. Το ΚΚΕ, ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά, βρίσκεται σταθερά απέναντι σε κάθε τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί βρίσκεται σταθερά μόνο στο πλευρό του λαού μας. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις, ώστε η εργατική τάξη, ο λαός, με την οργανωμένη δράση του, κάτι να εμποδίσει, κάτι να κερδίσει, αλλά το κυριότερο να αρχίσει να προετοιμάζεται για να επιβάλλει ριζικές αλλαγές προς όφελός του. Αυτό χρειάζεται σήμερα να συζητήσουμε πλατιά, ευρύτερα, με όλη την κοινωνία. Πώς θα καταφέρουμε, με επιμονή και πείσμα, να ανοίξουμε αυτό το δρόμο, το δικό μας δρόμο, το δρόμο της πραγματικής προόδου, αυτόν που ο λαός τελικά θα κάνει κουμάντο και στην οικονομία και στην ίδια την εξουσία. Εκεί μέσα στο λαό και στο κίνημά του, το ΚΚΕ καταθέτει το δικό του σχέδιο, τη δική του πρόταση για μια εργατική, για μια λαϊκή πραγματική διακυβέρνηση, η οποία βέβαια στην προμετωπίδα της θα γράφει με μεγάλα γράμματα «ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών». Ελάτε λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πάρτε τη θέση σας στους αγώνες, στο κίνημα, στις εκλογές με το ΚΚΕ. Όλοι μας και μόνοι τους, για να δανειστώ και το σύνθημα της πανσπουδαστικής, της ΚΝΕ, που οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την έφεραν ξανά στην πρώτη θέση μετά από 3 δεκαετίες και πλέον, σκορπίζοντας χαμόγελα στους νέους, αλλά και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Με το ΚΚΕ μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί το ΚΚΕ είναι εδώ παρόν, δεν έλειψε ποτέ και από πουθενά, από κανέναν αγώνα, από καμιά μάχη, από καμιά διεκδίκηση. Τα έβαλε και τα βάζει με θεούς και δαίμονες και τα κατάφερε να σταθεί όρθιος ο λαός μας, να μη σιωπήσει ούτε μέσα στην κρίση, ούτε μέσα στην πανδημία,
ούτε τώρα μέσα στον πόλεμο. Γιατί το ΚΚΕ έχει το μόνο πραγματικά ρεαλιστικό σχέδιο. Θέσεις, προτάσεις και για το σήμερα, που όμως ταυτόχρονα δείχνουν και πού πρέπει να πάει τελικά ο αγώνας μας για να έχουμε όλοι και όλες πραγματικά μια καλύτερη ζωή. Σκεφτείτε πως αν για κάτι έχουμε ψηλώσει τα τελευταία χρόνια, είναι γιατί μας έδωσε μπόι το ΚΚΕ με την αταλάντευτη στάση του, την ανυποχώρητη θέση του εκεί δίπλα μαζί με την εργατιά, την αγροτιά, τη φτωχολογιά. Σκεφτείτε πως αν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αυτό θα γίνει γιατί μόνο το ΚΚΕ φωτίζει το δρόμο για το λαό και αυτός είναι η νέα κοινωνία που παλεύουμε, που οραματιζόμαστε, ο νέος κόσμος της δημιουργίας, ο σοσιαλισμός. Αυτό το δρόμο... Αυτό το δρόμο φιλοδοξούμε να ανοίξουμε και με την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την ενεργητική συμβολή μας και συμμετοχή μας στους καθημερινούς αγώνες. Με μια κοινωνική συμμαχία που δεν θα κάνει απλά ένα αγώνα οπισθοφυλακής, ένα αγώνα αμυντικό απέναντι στη σημερινή επίθεση, όσο κι αν σήμερα κι αυτή η άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα περνά και στην αντεπίθεση. Θα αλλάζει συσχετισμούς παντού. Θα συγκεντρώνει δυνάμεις ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο. Θα αξιοποιεί κάθε δυσκολία, κάθε ρογμή, κάθε αστάθεια στο αστικό πολιτικό σύστημα, με σκοπό να περνάει ο ελληνικός λαός και το κίνημά του σε καλύτερες θέσεις, μέχρι τη ριζική ανατροπή, τη ριζική αλλαγή. Σε αυτό το δρόμο σας προσκαλούμε να περπατήσουμε μαζί, όλοι και όλες μαζί, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί υπάρχει ελπίδα λαϊκής ευημερίας και ανάτασης. Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Αγωνιστικά κάθε μέρα ο καθένας από το μετερίζι του στους αγώνες του λαού μας.